Αυτό είναι το αντάμωμα που λέμε. Γιατί δεν ήταν γλέντι, ήταν η παράδοση, η ρίζα. Δεν πήγαινε να διασκεδάσει στο χορό. Σε όποιο σημείο της χώρας και αν βρισκόμασταν, το πανηγύρι ήταν σημείο αναφοράς. Θα πάμε για το πανηγύρι, λέγαμε όλοι. Ήτανε τόπος ανταμώματος, τόπος συνάντησης, τόπος προξενιών, αραβώνων, χορός, με ό,τι αυτό σημαίνει. Άγι μωρέ σε πετά, βάρκα και σε πετά, πως με έχεις καταντήσει το μαύρο, αχ, πως με έχεις καταντήσει. Ο χορός ενώνει. Ο χορός βγάζει συνέστημα, ο χορός είναι μια ομαδική δραστηριότητα. Στον κύκλο του χορού βλέπεις διάφορες ηλικίες. Βλέπεις τα δύο φύλλα. Βλέπεις διαφορετικά ντυσίματα. Βλέπεις διαφορετική διάθεση. Και όμως, όλο μαζί, ο κύκλος του χορού ενώνει αυτούς τους ανθρώπους. Χορεύουν γιατί βιώνουν αυτό το χορό και βγάζουν ένα συνέστημα. Εδώ της Βλάστης και του Συράκου δεν είναι μια περίπτωση μοναδική που χορεύει, που κάνει το πανηγύρι το 15 Αύγουστο. Όλη η Ελλάδα χορεύει. Ωστόσο, εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Είναι δύο κοινότητες ορεινές, δύσκολα προσβάσιμες. Ίδιοι κάτοικοι έχουν φύγει και όμως το 15 Αύγουστο έρχονται για να νιώσουν ξανά την έννοια της πατρίδας, του τόπου, του γενέθλιου τόπου και επιλέγουν πάντα τους ίδιους χώρους. Δηλαδή, η μεν Βλάστη επιλέγει τα λιβάδια, που είναι πολύ σημαντικά για την ζωή τους, άρα λοιπόν αναβιώνει ένας τόπος με το χορό που είναι ακριβώς μια σωματική εμπειρία που μπορεί κανένας να εκδηλώσει διάφορα συναισθήματα. Και αυτό είναι του ανήκει, ανήκω σε ένα τόπο. Για τους Βλασιώτες σημαίνει μια επανεσύνδεση της τοπικής κοινότητας των ανθρώπων που κατοικούν στη Βλάστη με τους απανταχούς Βλασιώτες, δίνοντας τη δυνατότητα οι νεότερες γενιές, τα νεότερα παιδιά να κοινωνήσουν το δρόμενο και να επανασυνδεθούν και να αποτελούν μέλη της κοινότητας των Βλασιωτών. Όλη η οικογένειά μου έχει σχέση με τον μεγάλο χορό και για μας το 15 Αύγουστο είναι η αλλαγή του έτους και πάντα δίνουμε ευχή. Η καλύτερη ευχή που δίνουμε είναι και του χρόνου να είμαστε στον μέτρο, όλοι δηλαδή, αλλά όχι μόνο όλοι και χαρούμενοι. Αντίστοιχα το Συράκο επιλέγει την πλατεία. Η πλατεία πάντα ήταν ένας χώρος δημόσιος. Σε πάρα πολλά χωριά, ιδιαίτερα βέβαια στο Συράκο, είναι ότι η πλατεία είναι ο τόπος συγκέντρωσης, ανταλλαγής απόψεων, αλλά και του χορού. Πρώτη φορά στην ηλικία των 28-27 χρονών που πρωτοχώρεψα εδώ, ένιωθα ένα δέος και μία συγκίνηση και όσο πλησίαζα στις πρώτες θέσεις, ένιωθα να τρέμουν τα πόδια μου σκεπτόμενος ότι αυτή τη στιγμή πατώ στα βήματα
των προγόνων μου και ότι έπρεπε να φανώ αντάξιος έτσι συνεχιστής της παράδοσης τους. Το Πάσχα του καλοκαιριού που έλεγαν παλαιότερα οι δικοί μας λαχόφωνοι είναι και σήμερα η αφορμή για τους διασκορπισμένους σε όλα τα αστικά κέντρα της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού Συρρακιώτες και Βλατσιώτες να συναντηθούν ο καθένας στον τόπο του και να γιορτάσουν την επανασυγκρότηση της κοινότητάς τους ο καθένας. Ο καθένας με το δικό του εθνικό δρόμενο. Εμείς στο χωροστάσι, στην κεντρική πλατεία του Συρράκου, εκεί που από πάντα γιορτάζονταν η πανένωση των Συρρακιωτών, με το πανηγύρι μας, με όλη αυτή την εθνική πρακτική που έρχεται από παλιά και είναι σεβαστή και σήμερα από όλους και ιδιαίτερα είναι σεβαστή από την νεότερη γενιά των Συρρακιωτών. 2-3 όταν σταματάνε οι μεγάλοι να χορεύουν, όλα τα παιδιά κατεβαίνουν κάτω στο πανηγύρι, φτιάχνουν διπλό κύκλο, τριπλό κύκλο και κρατάνε μέχρι 7 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα το πρωί και κατευθείαν πηγαίνουν για τη λειτουργία στην εκκλησία. Σίγουρα το ζούμε βιωματικά, γιατί ερχόμαστε εδώ πέρα από πάρα πολύ μικρή ηλικία, ζούμε τα πανηγύρια και σίγουρα έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η συμμετοχή μας στους συνδέσμους Συρρακιωτών. Το πανηγύρι του Συρράκου ήταν μια ιεροτελεστία. Έχουμε δηλαδή την τάξη στο χορό, την αυστηρότητα αυτή να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, με αυτό το διπλοκάγκελο σχήμα μέχρι τις πρωινές ώρες. Και ερχόμαστε τώρα να δέσουμε όλες τις ηλικίες και όλα τα στοιχεία. Η συμμετοχή σε ένα κύκλο χορού είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αν τη δει κανείς τι αντικατοπτρίζει. Καταρχάς, η συμμετοχή από μόνη της δηλώνει αξία, δηλαδή είναι σεβασμός στην ηλικία. Ποιος θα πάει μπροστά, ποιος θα χορέψει πρώτος, με ποια σειρά θα μπουν στο κύκλο του χορού τα άτομα, οι παντρεμένοι, οι γεραιότεροι, υπάρχει ένα σεβασμός για τη μεγάλη ηλικία. Άρα μέσα από τη συμμετοχή του χορού, αυτό που βλέπει ο ακροατής, ο γνώστης ακροατής της κοινότητας, βλέπει τη συγκρότηση της ίδιας της κοινότητας. Και εδώ είναι ότι ο χορός είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Εδώ υπάρχει ένας σεβασμός. Μαθαίνουν και τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή τους, όχι μόνο την ταυτότητά τους μέσω του χορού, αλλά και τις αξίες που ο ίδιος ο χορός προβάλλει. Εγώ όταν φοράω το φόρεμα της προγειγιάς μου, αισθάνομαι όλη την νοσταλγία, όλες αυτές τις αναμνήσεις που είχαν οι παππούδες μας, όλες οι ιστορίες που έχουμε ακούσει. Και θέλω να κάνω το ίδιο, θέλω να το συνεχίσω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το δέσιμο που υπάρχει στο χορό, δηλαδή πιάνονται όλοι έτσι, σαν ένα σώμα. Και είναι συγκινητικό αυτό. Είναι βίωμα, δεν είναι αναπαράσταση. Κάθε φορά που μπαίνουμε στον κύκλο, νιώθουμε ότι είμαστε ένας κρίκος μιας αλυσίδας που έχει μέσα της ιστορία, έχει παράδοση, έχει συνέστημα και έχει και συνέχεια. Είναι σημαντική η κοινή υποψηφιότητα του UNESCO των δύο ελληνών κοινοτήτων, διότι δείχνει την ανασυγκρότηση των δύο κοινοτήτων στην ίδια χρονική στιγμή του 15 Αυγούστου, στους ιδιαίτερους χώρους που επιτελούνται τα δύο δρόμενα. Γνωρίζουμε ότι η εγγραφή στην UNESCO θα προσθέσει ορατότητα στο πανηγύρι μας και στο Συρράκο ευρύτερα.
Όλοι οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι. Αρκεί να ακολουθούν και να σέβονται τις αξίες και την εθιμική πρακτική που οι Συρρακιώτες έχουν μάθει να ακολουθούν στο πανηγύρι. Μωρέ τα μάτια στο ελπίκα.